Ο κύριος Γεωργιάδης είναι προτελευταίος, ο κύριος Καμένος τελευταίος. Δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα σας παρακαλούσω όταν κάνετε ομιλίες να είστε προσεκτικός να αναφέρεστε σε μένα. Με συνδέσατε με έναν διαδικτυακό ιστότοπο, το Αντινιούζ, και τις σωκοματικές μας εκλογές. Κύριε Καμένε, ήρθατε εδώ και μιλήσατε για ένα σωρό site. Για το Olympia.gr και τον συνεργάτη σας, τον κύριο Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, που έχετε διορίσει το γραφείο σας και με τα χρήματα του ελληνικού λαού υβρίζει το μισό κοινοβούλιο, είπατε τίποτα. Λοιπόν, δεν έχετε, κύριε Καμένε, το ηθικό ανάστημα πια να μιλάτε σε αυτή την αίθουσα, ξέρετε γιατί. Γιατί διασπάσατε τη Νέα Δημοκρατία, εσείς και ο κύριος Κουίκ από πίσω, το κόμμα που σας έβγαλε βουλευτή από το 1993, ακούστε γιατί και μην γελάτε, γιατί είπατε εκείνη την ημέρα ότι το PSI είναι προδοτική πράξη και ξεσηκώσατε την Ελλάδα. Και ως Υπουργός Αμήνης καταθέσατε τώρα, γιατί όλη η κυβέρνηση καταθέτει τον προϋπολογισμό, προσχέδιο προϋπολογισμού, αν δεν το έχετε διαβάσει, ότι στον κύριο Τσίπρα που κάθεται δίπλα σας, στο οποίο γράφεται μέσα ότι χάρη στο τότε προδοτικό PSI πληρώνετε εσείς ως Υπουργός τώρα τους μισούς τόκους. Άρα εσείς, σελίδα 53 του προσχεδίου, επιλέξτε το γράφετε, ούτε αυτό δεν έχετε διαβάσει. Και δεν έχετε το ανάστημα να πάτε στους νεοδημοκράτες που μας βγάζαν βουλευτή τόσα χρόνια και να τους πείτε, διέσπασα τη Νέα Δημοκρατία για το δίθεν προδοτικό PSI, το οποίο τώρα ως Υπουργός το υπηρετώ, το επενώ, το επικροτώ και το ψηφίζω και τον προπολογισμό. Κύριε... Άρα μην ξαναπάρετε το λόγο και πείτε. Έχετε τελειώσει. Έχω να πω κι άλλα μετά. Κύριε Γεωργιάδη, με το Αντινιούς τελειώσαμε.